Χαίρετε. Είμαι ο Δαμιανός Βαβανός και πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σηκώσετε το χέρι ποιος από εσάς έχει πάρει πτυχίο πανεπιστημίου ή ποιος τελικά είναι κοντά στην απόκτηση αυτού. Τέλεια. Sorry, είναι και το τέτοιο. Κοντά είστε. Μπράβο. Ο μόνος λόγος που το έκανα ουσιαστικά αυτό ήταν για να σας πω πόσο παράδοξο μου φαίνεται να δίνω ομιλία σε ένα πανεπιστημιακό χώρο και ο ίδιος να μην έχω πανεπιστημιακό πτυχίο. Sorry, μάνα. Σας ευχαριστώ όλους πολύ που είστε εδώ σήμερα. Θα ακούσουμε ωραίους ομιλητές να μας λένε για ωραία πράγματα, ενώ εγώ θέλω να σας μιλήσω για το αγαπημένο μου θέμα, τον εαυτό μου. Και να σας πω για ένα γεγονός που έχει αλλάξει ριζικά την ζωή μου τον τελευταίο χρόνο. Από μικρός, ήθελα να μπορώ να δουλεύω εξ αποστάσεως. Γι' αυτό σπούδασα Computer Science, όντας η μόνη μου επιλογή εκείνη τη στιγμή για να επιτύχω να δουλεύω από απόσταση. Τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως τα περίμενα, όπως σας έλεγα προηγουμένως για το πανεπιστημιακό μου πτυχίο, και φεύγοντας από το ακαδημαϊκό περιβάλλον, ξεκίνησα το ταξίδι προς την ευτυχία. Βλέπετε, ήμουν αποφασισμένος να ζήσω την ζωή κάτω από τους δικούς μου όρους και να κυνηγήσω την ευτυχία. Και έγινα πολύ καλό σε αυτό. Ταξίδεψα αρκετά και γενικά ήμουν ελεύθερος. Αυτή μου η ζωή με έφτασε εδώ, που όπως βλέπετε είμαι μέσα σε μία από τις ζούγκλες του Βιετνάμ με το μηχανάκι μου, τελείως χαμένος, αλλά πραγματικά ευτυχισμένος και ελεύθερος. Είχα φτάσει στην αυτοπραγμάτωση και ζούσα το απόλυτο όνειρο. Μπορούσα να ταξιδεύω και να δουλεύω από απόσταση. Μέχρι που δέχτηκα το τηλεφώνημα από έναν καλό φίλο, ο οποίος με προσκάλεσε να επιστρέψω στην Ελλάδα, μιας και ζούσα, βασικά δεν ζούσα, συνέχεια στο εξωτερικό ήμουνα, και να ξεκινήσω ένα coding school για πρόσφυγες. Με χτύπησε στο αδύνατό μου σημείο. Πάντα ήθελα να κάνω κάτι και να αλλάξω την εκπαίδευση. Πρακτικά βρισκόμουν σε ένα τεράστιο δίλημα. Να αφήσω τα ταξίδια και να επιστρέψω στην Ελλάδα να ξεκινήσω ένα project που δεν είχα ιδέα πώς θα πήγαινε, ή να συνεχίσω να ζω το όνειρό μου και να ολοκληρώσω τον γύρο του κόσμου. Ουσιαστικά όμως δεν είχα επιλογή, μιας και ήξερα βαθιά μέσα μου τι ήθελα να κάνω. Άκουσα λοιπόν τη διαίσθησή μου και ξεκίνησα την προετοιμασία για την επιστροφή μου στην πατρίδα. Επιστρέφω που λέτε στην Αθήνα και έχω κλείσει ραντεβού με έναν Γάλλο, ο οποίος τρέχει coding schools σε 34 χώρες, σε όλο τον κόσμο. Με σκοπό να τους καλύψω το μυαλό, ή όπως λένε στο χωριό μου, to pick his brain. Και ο Γάλλος όμως μπέδευσε τα ραντεβού και έκανε double book την ώρα με ένα ανταγωνιστικό coding school. Στην κοινωνική επιχειρηματικότητα δεν υπάρχει ανταγωνισμός, εφόσον έχουμε όλοι τον ίδιο σκοπό, ο οποίος είναι η κοινωνική αλλαγή. Αλλά τα πράγματα όμως ήταν λίγο περίεργα να κάθεσαι με έναν ανταγωνιστή δίπλα σου. Ο έτερος συναγωνιστής μου, ονόματι Μάικλ, ήταν ένας πετυχημένος Αμερικανός από την Silicon Valley. Ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Είχαμε έρθει και οι δύο από την άλλη άκρη του κόσμου. Αυτός από τη Silicon Valley, εγώ από το Βιετνάμ, για να ξεκινήσουμε ένα coding school στην Ελλάδα. Ήταν τελείως random η φάση. Αποφασίσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε ένας τον άλλον στην αρχή και ανταλλάσσαμε τεχνογνωσία ώστε να επιτευχθεί ο κοινός στόχος. Μετά από 2-3 εβδομάδες στενής συνεργασίας, συνειδητοποίησαμε πως έπρεπε οπωσδήποτε να ενώσουμε τα δύο project. Το σημαντικότερο ατού της ομάδας μας ως τότε ήταν η απίστευτη ταχύτητα λήψης αποφάσεων και η όρεξη για προσωπική εξέλιξη, στοιχεία τα οποία είχαμε αναπτύξει και οι δύο στον επιχειρηματικό κόσμο. Πολλές φορές, όταν παίρνεις αποφάσεις τόσο γρήγορα, είναι πολύ, πολύ πιθανό να κάνεις λάθη. Και προφανώς εμείς κάναμε αρκετά. Προτιμώ όμως να κάνω λάθη, παρά να υπεραναλύω μια κατάσταση και τελικά να μην λαμβάνω δράση. Ένας από τους σημαντικότερους μέντορες στη ζωή μου, τον οποίο δεν έχω γνωρίσει, by the way, ο Tim Ferriss υποστηρίζει πως όταν υπεραναλύεις κάτι, καταλήγεις στην παράλυση και τελικά δεν λαμβάνεις δράση. Μιλώντας λοιπόν με πολλούς ανθρώπους που θέλουν να κάνουν πράγματα στην επαγγελματική ή στην προσωπική του ζωή, έχω παρατηρήσει πως θέλουν να τα κάνουν όλα τέλεια
και υπεραναλύοντας τα, δεν λαμβάνουν τελικά δράση. Το νου σας, λοιπόν, στο σαμποτέρ που κρύβεται μέσα σας, είναι εκεί για να σας πει κάποια πράγματα, αλλά μην του δίνετε πολύ σημασία, δεν έχει αξία. Η πρόκληση, λοιπόν, να ενωθούν οι σχολές μας ήταν να πείσει ο καθένας τον ως τότε συνεργάτη του για το καινούριο σχήμα που ένενε τα δύο projects. Δυστυχώς, η προσπάθεια συμφιλίωσης απέτυχε παταγωδώς. Φάση πιο παταγωδώς πεθαίνεις όμως. Εκεί, λοιπόν, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή για μένα προσωπικά, καθώς έπρεπε να αφήσω τον επιχρόνια συνεργάτη μου και να ξεκινήσω συνεργασία με έναν τύπο ο οποίος είχε σκάσει από τη Silicon Valley και τον γνώριζα μόλις για έναν μήνα. Μετά από πολλή σκέψη και πολλές βόλτες πάνω κάτω στην παραλία και με τη μηχανή μου, αποφάσισα να ακούσω το ένστικτό μου. Παρατηρείτε ένα μοτίβο ότι ακούω το ένστικτό μου συνέχεια και να μείνω πιστός στο όραμά μου που έλεγε να δημιουργήσω το καλύτερο δυνατό σχολείο και έτσι προχώρησα στην συνεργασία με τον Μάικλ. Το σημαντικότερο πράγμα κατά τη γνώμη μου όταν χτίζεις μια εταιρεία είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συνεργάζεσαι και το ταλέντο αυτών. Μέσω της συνεργασίας είμαι σίγουρος πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Θα σας πάω μερικές χιλιάδες χρόνια πίσω, δεν ξέρω ακριβώς, δεν είμαι καλός στην ιστορία, στο μετέχμιο της ανθρωπότητας μεταξύ των Νεάντερταλ και του Homo sapiens. Τότε που λέτε, συνέβη μια πολύ σημαντική αλλαγή στην τροφική αλυσίδα. Ο άνθρωπος ανέβηκε στην κορυφή αυτής. Το παράδοξο είναι πως ένας προς έναν, με το λιοντάρι ή με κάποιο άλλο δυνατό ζώο, ακόμα θα σκότωναν τον άνθρωπο. Αλλά λόγω της εξέλιξης του ανθρώπινου εγκεφάλου και την δύναμη της συνεργασίας, ο Homo sapiens κατάφερε να κυριαρχήσει. Μέσω της συνεργασίας, λοιπόν, επιτυχάνουμε ένα, έμπνευση. Ακόμα και αν είσαι ο εξυπνότερος ή ο πιο έμπειρος άνθρωπος σε έναν συγκεκριμένο τομέα, μέσω της συνεργασίας με τρίτους είναι πολύ πιθανό να σκεφτείτε έναν εναλλακτικό τρόπο να λύσετε το πρόβλημα. 2. Η συνεργασία είναι εκπαιδευτική. Μέσω της συνεργασίας μπορείς όχι μόνο να μάθεις πράγματα από άλλους, αλλά να δεις τον τρόπο που σκέφτονται και τον τρόπο που αναλύουν τα προβλήματα. 3. Ίσως και δυσκολότερο, οι ισομερείς λήψεις αποφάσεων. Για την οργάνωσή μας είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν όλες οι φωνές κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Κάτι που μας βοήθησε σημαντικά να μεγαλώσουμε την εταιρεία, αλλά και τον κοινωνικό μας αντίκτυπο. Φυσικά, μίλησα πολύ για το πόσο γαμάτη είναι αυτή η συνεργασία. Δεν είναι όλα ρόδινα, προφανώς, και είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Η κυριότερη λόγη κατ' εμέ που είναι δύσκολο να επιτευχθεί είναι, πρώτον, ο ατομικισμός, το οποίο είναι ένα πραγματικά πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο δυτικής κοινωνίας. Δεν υπάρχει σε άλλες κοινωνίες. Δεν θα σας κουράσω όμως με φιλοσοφίες, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω μια μικρή ιστορία. Μικρός, στην ηλικία σας, καλή ώρα, εργαζόμουν στον κλάδο της εστίασης και είχαμε έναν πολύ γνωστό ηθοποιό, ο οποίος ήταν, ξέρεις, όταν βλέπεις κάποιον στην τηλεόραση, τον έχεις και λίγο σαν role model. Μια μέρα, λοιπόν, αυτός ο ηθοποιός είχε έρθει με τον γιο του και παράκουσα, σε εισαγωγικά, μια ιστορία που του έλεγε ότι γιέ μου, για να επιτύχεις τους στόχους σου, πρέπει να πατάς επιπτωμάτων και πως δεν μου αρέσει εμένα πως το λέω αυτό, αλλά αυτό πρέπει να σου πω για να σε προετοιμάσω για την κοινωνία. Συχάθηκα και φοβήθηκα τη φάση του και το μέλλον της κοινωνίας, αλλά πλέον έχω πιστεί πως υπάρχουν αρκετοί τρελοί εκεί έξω, σαν και εμένα, που πιστεύουν στη δύναμη της συνεργασίας και τις αρετές αυτές. Δεύτερον, ο εγωισμός. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε έτσι πώς εκφράζεται. Είναι δύσκολο να μειώσουμε τον εγωισμό μας. Και βάσει της παρατήρησής μου, ο μόνος τρόπος για να μειωθεί είναι να πιστεύουμε σε ένα κοινό ιδανικό. Π.χ. στην οργάνωσή μας, πιστεύουμε στην κοινωνική αλλαγή και στην δωρεά και ποιοτική εκπαίδευση. Ή στην περίπτωση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου με τους Γερμανούς, την πίστη στην ανωτερότητα της άριας φυλής. Τρίτον, η εκάστοτε ιδιοτροπία των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα και ειδικά η αίσθηση των μανατζαρέων και των ιδιοκτητών ότι το project τους ανήκει και ότι αυτοί ξέρουν καλύτερα. Αυτό είναι σημαντικό θέμα για εμένα και ενδεχομένως να είναι και ένα γνώρισμα της φυλής μας.
Όλοι είχαμε ακούσει έναν φίλο ή τους γονείς μας να μας λένε «Παιδιά, παιδάκι μου, ξέρω εγώ καλύτερα, θα με ακούσεις». Δεν ζουν στην ίδια εποχή, δεν έχουν άποψη για το τι συμβαίνει. Ή έναν φίλο, ο οποίος σου λέει «Εγώ διάβασα, είμαι ενημερωμένος, διάβασα ένα άρθρο». Που στην εποχή που ζούμε, και κανείς δεν διαβάζει, στην τελική ένα τίτλο διάβασε στο Facebook, να πούμε στο newsfeed. Έλεος. Η φράση λοιπόν του «We can do anything» ξεκίνησε σαν ένα αστείο μεταξύ εμένα και του Μάικλ, όταν αντιμετωπίζαμε τις αρχικές δυσκολίες του οργανισμού μας. Όπως πολλά πράγματα στη ζωή όμως, όταν τα λες και τα ξαναλες και τα ξανακούς, γίνονται κτήμα σου και τελικά το «We can do anything» έγινε το μότο της εταιρείας μας. Επίσης, στους 17 αναπτυξιακούς στόχους των Ηνωμένων Εθνών, ο τελευταίος και κατά τη γνώμη μου ο σημαντικότερος στόχος είναι το να δημιουργηθούν συνεργασίες για να επιτευχθούν οι προηγούμενοι στόχοι. Πιστεύουμε βαθιά λοιπόν στη δύναμη της συνεργασίας και των συνεργειών και αυτός ο τρόπος σκέψης μας έχει βοηθήσει να επιτύχουμε τους επαγγελματικούς καθώς και τους προσωπικούς μας στόχους. Κλείνοντας, θέλω να μιλήσω για τον τρίτο τομέα της οικονομίας και πιο συγκεκριμένα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, η οποία πρακτικά χρησιμοποιεί τα καλά του κόσμου του κέρδους και τα καλά των μη κερδοσκοπικών εταιριών με απότερο σκοπό την αλλαγή και τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων μέσω των δράσεών της. Ενώ ταυτοχρόνως οι εργαζόμενοι και οι επενδυτές εταιρείας μπορούν να βγάζουν χρήματα κανονικά. Μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε τον κόσμο, εφόσον δείξουμε πίστη στον εαυτό μας και στην ομάδα μας. Μπορείτε να εκπληρώσετε το πιο τρελό σας όνειρο, αρκεί να επιτρέψετε στον εαυτό σας για να το φανταστεί. Θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή μάλλον σας έχω κουράσει, είναι για λίγο πρωί ακόμα, δεν ξέρω αν έχει πιει καφέ, θέλω να σας δώσω σε εσάς δύο λεπτά, ένα λεπτό στο καθένα, να μιλήσετε τον διδανό σας με το εξής θέμα. Ας πούμε ότι έχετε πρόσβαση σε όλους τους πόρους που χρειάζεστε και σε όλη την γνώση και τεχνογνωσία για να λύσετε ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως η υγεία, η φτώχεια, η απογεννητικότητα, δεν ξέρω τι σας, η εκπαίδευση, δεν ξέρω τι σας τραβάει εσάς. Πρώτο ερώτημα που θα απαντήσετε στον διπλανό σας. Ποιο θα ήταν αυτό το κοινωνικό πρόβλημα που θα αλλάζατε και τον λόγο για τον οποίο είστε παθιασμένοι για να λύσετε αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Έχετε δύο λεπτάκια, παρακαλώ. Ελάτε να βγούμε λίγο από τη ζώνη ασφαλείας μας. Υπενθυμίζω, ποιο θα ήταν το πρόβλημα και για ποιο λόγο είστε παθιασμένοι με αυτό το κοινωνικό πρόβλημα. Και εσείς από το σπίτι, μην βαριέστε.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερως όλους που δεχτήκατε την πρόκλησή μου, εκτός αν συζητάγατε για άλλα θέματα. Και βγήκατε έστω για 2,5 λεπτά από τη ζώνη ασφαλείας σας. Προτείνω, άμα θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε μετά το θέμα έξω στο διάλειμμα ή και εσείς οι ίδιοι διαζώσεις. Σε μία ερώτηση, λοιπόν, που έγινε στον Elon Musk, σχετικά με το γιατί θέλει να πάει στον Άρη, η απάντησή του ήταν η απλή. Why not? Γιατί όχι? Γιατί να μην λύσουμε το πρόβλημα της παιδείας, το πρόβλημα της υγείας, της φτώχειας? Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ονειρευτείτε και να βρείτε αντίστοιχους τρελούς σαν εσάς για να το επιτύχετε. Προσωπικά, η ζωή μου έχει αλλάξει ριζικά από τη στιγμή που έγινα κοινωνικός επιχειρηματίας. Έχω τη χαρά να είμαι τριγύρω από δημιουργικούς, ευαίσθητους και έξυπνους ανθρώπους. Πράγμα που με οθεί και εμένα να γίνομαι πιο ταπεινός, με περισσότερη αγάπη και πάθος για την κοινωνική αλλαγή. Για να επιτύχεις όμως τους στόχους της κοινωνικής αλλαγής, πρέπει πρώτα να γίνει η αλλαγή μέσα σου. Τι προτείνω εγώ, λοιπόν, γι' αυτό? Πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Όλοι οι άλλοι είναι πιασμένοι. Δεν χρειαζόμαστε να είμαστε ψεύτες, να δίνουμε άλλη εικόνα από αυτή που πραγματικά είμαστε. Δεύτερον, αγκάλιασε τον φόβο. Είναι εκεί για να σου θυμίσει πως κάνεις κάτι διαφορετικό, πως βγαίνεις από την ζώνη ασφαλείας σου. Τρίτον, να είσαι περίεργος και να προσπαθείς κάθε μέρα που περνάει να μαθαίνεις καινούρια πράγματα. Σου προτείνω, λοιπόν, να βρεις 1, 2, 3 τρελούς και να τολμήσετε μαζί την κοινωνική αλλαγή. Πραγματικά, όλα είναι πιθανά, αρκεί να πιστέψετε πως together we can do anything. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.